έτσι. Και ό,τι είχαμε πολύ καλά. Τι γίνεται, πώς πήγε το βουνό, πήγε καλά φαίνεται. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι, σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ακούσω τα μηνύματα τα οποία φέρνετε από τους μικρούς ορεινούς μας δήμους. Βέβαια, σας αποκαλούμε μικρούς λόγω μεγέθους και πληθυσμού, αλλά είστε πάρα πολύ μεγάλοι, αν σκεφτεί κανείς την σημασία σας στην κοινωνική συνοχή και φυσικά στην αναζωογόνηση της περιφέρειας. Πριν εκλεγώ Πρωθυπουργός, είχα διατυπώσει την άποψη ότι η χώρα μας πρέπει να έχει μία στρατηγική για την ορεινή Ήπεθρο, η οποία φυσικά θα εδράζεται και θα έχει κύριο πυλώνα συνεργασίας τους εκπροσώπους των ορεινών μας δήμων. Και ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι περισσότερο να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας ανησυχίες. Γι' αυτό και έχουμε εδώ πέρα μια σημαντική εκπροσώπηση από το Υπουργικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μια πορεία μιας πιο σταθερής συνεργασίας, η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει ενδεχόμενα μειονεκτήματα της ορεινής Ελλάδος σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσει και ο Στέλιος ο Πέτσας και να σας παρουσιάσει σε μεγαλύτερη ανάλυση τα έργα τα οποία δρομολογούνται. Προφανώς ο καθένας από εσάς γνωρίζει τα δικά του, αλλά ίσως δεν γνωρίζετε όλη την έκταση των έργων που δρομολογούνται στην ορεινή Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπως τουλάχιστον είχα την ευκαιρία και εγώ να τις διατρέξω, που βελτιώνουν κρίσιμες υποδομές, δίκτυα αποχέτευσης, επεξεργασίας λιμάτων, πολλά σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των σχολείων μας, αθλητικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, ίδρυση κοινωνικών παντοπολίων. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον, αρκετοί από τους Δήμους που συμμετέχουν έχουν κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση και βέβαια μια ξεχωριστή φροντίδα για τον τουρισμό μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επόμενη πρόκληση και η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας είναι ο ορεινός τουρισμός, η επέκταση της τουριστικής περίοδου όλου το 12μηνο. Έχουμε γωνιές της Ελλάδος που όσοι τις γνωρίζουν μένουν άφωνοι και θέλουν όλοι να επιστρέφουν. Πολλοί δήμοι που συμμετέχουν σήμερα στη συνάντησή μας έχουν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου όμως να αναπτύξουμε οργανωμένα το τουριστικό μας προϊόν και να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, κάτι το οποίο είναι πια απαράβατος όρος για οποιαδήποτε βιώσιμη αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και καλύτερος συντονισμός.